Στην αντεπίθεση πέρασε ο Νότης Φακιανάκης μέσω του συνηγόρου του Αλέξη Κούγια, καταγγέλλοντας τους αστυνομικούς για διαπόμπευση. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο δικαστικός μας συντάκτης Κωνσταντίνος Γιώργιζας. Μάρα, η δίκη στο αυτόφορο αναβλήθηκε επαόριστον εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Καθώς δεν γίνονται δικαστήρια όταν ο κατηγορούμενος είναι ελεύθερος, όπως είναι και ο Νότης Φακιανάκης. Τώρα ο τραγουδιστής, μέσω του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, καταγγέλει διαπόμπευση από τους αστυνομικούς, αφήνοντας αιχμές ότι τον είχαν στοχοποιήσει και γι' αυτό το λόγο τον κατέβασαν από το αυτοκίνητό του για έλεγχο, ενώ τον είχαν σταματήσει μόνο για να ελέγξουν αν είχε άδεια μετακίνησης. Επίσης, καταγγέλει παραπληροφόρηση σχετικά με την κατηγορία για την κατοχή ναρκωτικών ουσιών εξαιτίας διαρροών ότι ο τραγουδιστής είχε παραδεχτεί ότι η ποσότητα της κοκαίνης που βρέθηκε πάνω του ήταν για ίδια χρήση. Αντιθέτως, ο ίδιος αρνείται την κατηγορία. Στο στόχαστρό του βρίσκεται και συνδικαλιστής αστυνομικός, ο οποίος φέρεται, όπως καταγγέλει ο δικηγόρος, να γνώριζε απολύτως το φάκελο του Νότη Φακιανάκη ότι είχε άδεια οπλοκατοχής επί 17 χρόνια και ότι δεν του είχε ανανεωθεί, ενώ φέρεται να έχει κάνει λόγο και για μαύρο όπλο. Ο Αλέξης Κούγιας Μάρα προανήγγειλε ότι ενδεχομένως να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω και εμείς να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του συνηγόρου κυρίου Αλέξη Κούγια. Η αστυνομία σκοπίμως διαπόμπευσε τον κύριο Φακιανάκη με το να οδηγήσει στην διαδικασία του αυτοφορού για ένα απλό πλημέλημα. Οι χειροπέδες μπαίνουν στους κρατουμένους μόνο και ένα μόνο λόγο, για να μην διαρπετεύσουν. Υπήρχε περίπτωση ποτέ ο Νότης Φακιανάκης να διαρπετεύσει?